Καλημέρα, Λίλη. Καλημέρα, μωρά. Χορεύετε? Ανεβάζετε ένα musical. Τι διασκεδαστικό. Σπάστε ένα πόδι. Μην ανησυχείτε. Είναι μόνο μία παλιά θεατρική έκφραση. Σημαίνει καλή επιτυχία. Γεια σου, Μάσιμο. Έφερες τα κοστούμια. Τέλεια. Γιατί είναι άδειο? Όχι. Η Λίλη έχει δίκιο. Τα κοστούμια έπεσαν μέσα από αυτή την τρύπα. Μην ανησυχείτε. Το σούπερ φορτηγό θα ξέρει τι να κάνει. Συγγνώμη που διακόπτουμε την επιθεώρησή σου στο δίκτυο ρεύματος της πόλης, Κάρλ, αλλά τα μωρά πρέπει να βρουν τα κοστούμια τους πριν αρχίσει η παράσταση. Μπορείς να βοηθήσεις? Καταπληκτικά. Πάμε. Η παράσταση υποτίθεται πως θα αρχίσει πολύ σύντομα. Τι πρέπει να κάνουμε, σούπερ φορτηγό? Καλή σκέψη. Μάσιμο, μπορείς να δείξεις το σούπερ φορτηγό τη διαδρομή που πήρες για να πας στο πάρκο από το βουλκανιζατέρ? Τέλεια! Τώρα χρειαζόμαστε μόνο ένα όχημα που να μπορεί γρήγορα να μαζέψει όλα αυτά τα κοστούμια πριν την ώρα της παράστασης. Wow, μία σούπερ ηλεκτρική σκούπα. Τέλεια. Εντάξει, παιδιά, πρέπει να βιαστούμε. Πάμε. Hey, να ένα κοστούμι. Hey. Χρησιμοποίησε το σωλήνα σου. Γιατί δεν δουλεύει? Κατά λάθος αντέστρεψες την αναρρόφηση. Ούψ, καλύτερα δοκίμασε πάλι. Αχα, ορίστε, ωραία. Να άλλο ένα. Ω, και άλλο ένα. Ωραία δουλειά. Wow, τι είναι αυτό? Αχα, μπορείς να το φτάσεις, σούπερ φορτηγό? Κοντεύεις, το έπιασες. Νάτο, το τελευταίο. Λοιπόν, έχουμε το τελευταίο χαμένο κοστούμι. Αλλά πραγματικά πρέπει να βιαστούμε να γυρίσουμε στο πάρκο. Ελάτε. Μην ανησυχείτε. Το σούπερ φορτηγό και ο Μάσιμο βρήκαν όλα τα χαμένα κοστούμια. Βιαστείτε, μωρά. Πηγαίνετε να ντυθείτε για την παράσταση. Όλοι είστε τέλειοι. Είστε έτοιμοι να ανεβάσετε το musical τώρα? Ω, Θεέ μου. Το ηχείο χάλασε και δεν παίζει μουσική. Και ολόκληρη η πόλη είναι ήδη εδώ για την παράσταση. Σούπερ φορτηγό, προσπάθησε να χρησιμοποιήσεις το ST3000. Τέλεια! Τώρα μπορείς να χρησιμοποιήσεις την υψηλή πιστότητα για να παίξεις μουσική, σούπερ φορτηγό. Φαίνεται λίγο ήσυχο. Κανένα πρόβλημα. Απλά άναψέ το. Τέλεια! Ας αρχίσει η παράσταση. Wow! Κοιτάξτε τα μωρά. Είναι τόσο ταλαντούχα. Μάσιμο, θα έπρεπε να βρίσκεσαι κι εσύ εκεί πάνω με αυτές τις κινήσεις. Μπράβο, σούπερ φορτηγό. Πραγματικά έσωσες τη μέρα. Καλή διασκέδαση, φίλοι.
Γεια σου, Ντέι. Τι κάνεις? Φαίνεται να είναι διασκεδαστικό παιχνίδι. Wow, εσείς παιδιά στείνετε πράγματα για τα Χριστούγεννα. Είναι υπέροχα. Γεια σου, Έντνα. Πρόσεχε με αυτά τα κούτσουρα. Πρόσεχε, Έντνα. Το μπαλάκι φωτισμού έρχεται προς το μέρος σου. Οχ, όχι. Το μπαλάκι προκάλεσε φωτιά με τα κούτσουρα. Και εξαπλώνεται πολύ γρήγορα. Μόνο το σούπερ φορτηγό μπορεί να βοηθήσει με αυτό. Καρλ, σε χρειαζόμαστε. Ο Μπίλι ήταν λίγο αδέξιος και προκάλεσε μία φωτιά στο εργοτάξιο. Σε παρακαλούμε, έλα να βοηθήσεις. Η είσοδος καίγεται. Πρέπει να σβήσεις αυτή τη φωτιά πρώτα, εάν θέλεις να σώσεις τους φίλους σου. Σε τι θα μετατραπείς για να το κάνεις αυτό? Ένα πυροσβεστικό. Τέλεια ιδέα. Μπράβο, σούπερ φορτηγό. Αλλά γρήγορα. Ίσως να υπάρχουν και άλλες φωτιές μέσα. Πήγαινε πρώτα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Διαφορετικά, τα Χριστούγεννα θα καταστραφούν. Ωραία δουλειά. Όλα φαίνονται μια χαρά. Έντνα, Μπίλι, είστε καλά? Μια στιγμή, πού είναι ο Ντέι? Όχι, όχι, εκεί είναι. Και έχει κολλήσει στη σκαλοσιά. Είσαι πολύ μικρός για να φτάσεις την πυρκαγιά επάνω. Έλα, σούπερ φορτηγό, σκέψου. Ναι! Ώρα να χρησιμοποιήσεις το ST3000 σου. Πρέπει να ανέβεις, σούπερ φορτηγό. Ψηλά, ψηλά και ψηλά. Νάτος, προσπάθησε να μην πλησιάσεις πολύ τις φλόγες και ρίξε τη μάνικα. Ηρέμησε, Ντέι. Το σούπερ φορτηγό σβήνει τη φωτιά. Θα τελειώσουν όλα σε χρόνο μηδέν. Ντέι, είσαι καλά? Είναι όλοι καλά? Μπράβο, σούπερ φορτηγό. Έσωσες και το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Χαρούμενα Χριστούγεννα σε όλους. Να προσέχετε με τις φωτιές. Γεια σου, Κάρι. Γεια σου, Γουόλτερ. Τι κάνετε αυτή την ημέρα, τη Γανίτας?
Αυτή είναι η καινούρια μηχανή τηγανίτας. Ανυπομονώ να δω πώς λειτουργεί. Ω Θεέ μου, η μηχανή δεν θα έπρεπε να δουλεύει τόσο γρήγορα. Έτσι δεν είναι? Walter, τι συμβαίνει? Με δυσκολία μπορείς να συμβαδίσεις με την παραγωγή. Κάρι, πρέπει να μειώσεις ταχύτητα. Ο Walter δεν μπορεί να χειριστεί την παραγωγή. Όχι, πρέπει να κάνουμε κάτι. Ας φωνάξουμε το σούπερ φορτηγό. Γεια σου, Κάρλ. Ωραία, Σούζα. Συγγνώμη που διακόπτω τη διασκέδασή σου, αλλά έχουμε ένα επίγον περιστατικό στο ζαχαροπλαστείο της Κάρι. Θα πρέπει να πας εκεί γρήγορα. Τώρα. Ο Walter με δυσκολία μπορεί να συμβαδίσει. Ένας εξκαφέας. Αναρωτιέμαι πώς θα το χρησιμοποιήσεις αυτό για να λύσεις αυτό το πρόβλημα, Σούπερ Φορτηγό. Μπράβο, Σούπερ Φορτηγό. Είσαι καλά, Walter? Ωραία. Ο πρόσεχε, Σούπερ Φορτηγό. Πραγματικά πρέπει να σταματήσεις αυτή την τρελή μηχανή, Σούπερ Φορτηγό. Αυτό ήταν σούπερ υπέροχο, Σούπερ Φορτηγό. Η μηχανή περιμένεται επικίνδυνα. Το ST-3000, φυσικά. Μία ακτίνα πάγου. Καλή σκέψη, Σούπερ Φορτηγό. Μπορείς να το κάνεις, Σούπερ Φορτηγό. Ναι, δούλεψε. Η μηχανή όχι μόνο σταμάτησε, αλλά πάγωσε κιόλα. Μπράβο, Σούπερ Φορτηγό. Το Σούπερ Φορτηγό έσωσε τη μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Φαίνεται πως όλοι λατρεύουν την ημέρα τηγανίτας. Όχι πάλι. Ωραίο πιάσιμο, Σούπερ Φορτηγό. Γεια σε όλους. Να έχετε μια ωραία ημέρα τηγανίτας.
Ο Γκάρι προφανώς απολαμβάνει τη δουλειά του. Απλά κοιτάξτε τον. Τι ήταν αυτό, Γκάρι? Άκουσες αυτόν τον θόρυβο? Ω Θεέ μου! Γκάρι, γρήγορα, κρύψου κάπου! Είναι ένα φάντασμα! Όχι, όχι, σε βρήκε! Πρέπει να φέρουμε βοήθεια! Μείνε εδώ, Γκάρι, θα φωνάξω το σούπερ φορτηγό! Γεια σου, Καρλ! Έχουμε επίγον περιστατικό! Ένα φάντασμα κυνηγάει τον Γκάρι το σκουπιδιάρικο! Σε παρακαλώ, βοήθησέ τον! Είναι τρομοκρατημένος! Αυτό το φάντασμα είναι πολύ γρήγορο. Πρέπει να είσαι ακόμα πιο γρήγορος για να τον πιάσεις, Καρλ. Σε τι όχημα θα μετατραπείς, Καρλ? Ένα σούπερ αγωνιστικό φορτηγό. Καταπληκτικά. Κοίτα, σούπερ φορτηγό. Το φάντασμα προσπαθεί να ξεφύγει. Γρήγορα, κυνήγησέ το. Αυτό είναι, κύριε φάντασμα. Δεν έχεις που να πας. Υπάρχει κάτι περίεργο με αυτό το φάντασμα. Νομίζω πως κάποιος κρύβεται κάτω από αυτά τα ρούχα. Λοιπόν, σούπερ φορτηγό, νομίζω πως τώρα μπορούμε επιτέλους να ανακαλύψουμε ποιος κρύβεται κάτω από αυτό το κοστούμι φαντάσματος. Αχα! Το ήξερα πως δεν ήσουν πραγματικό φάντασμα. Γιατί το έκανες αυτό, Τζέρι? Εξασκούσες την υποκριτική σου για το προσεχές Halloween. Κατάλαβα. Ωστόσο, ο Γκάρι φοβήθηκε πολύ από την υποκριτική σου. Νόμισε πως ήσουν πραγματικό φάντασμα. Αλλά είναι εντάξει τώρα. Το μυστήριο λύθηκε. Και ο Γκάρι σώθηκε. Αυτό είναι τόσο ευγενικό εκ μέρους σου, Τζέρι. Είσαι ένας πραγματικός φίλος. Σούπερ φορτηγό, τι κάνεις? Σούπερ φορτηγό, τι χώρα τα τζις που είσαι! Γεια σε όλους! Καλά να περάσετε στο Halloween! Γεια σας, μωρά! Τι κοιτάτε!
γουάου! Τι όμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο! Μπράβο, Κάρι! Το χριστουγεννιάτικο δέντρο σου είναι υπέροχο! Οι καλεσμένοι σου θα το λατρέψουν! Σωστά! Θα υπάρχουν δώρα! Ο Άγιος Βασίλης τα έδωσε στην Μπέννη! Τα φέρνει τώρα! Είστε ενθουσιασμένοι, μωρά! Γεια σου, Μπέννη! Παίρνεις τα χριστουγεννιάτικα δώρα στο εστιατόριο της Κάρι για το πάρτι! Όχι! Τι έχει είναι αυτή! Υπάρχει πρόβλημα! Πρόσεχε, Μπέννη! Η καταπακτή σου ανοίγει! Όχι! Τα δώρα! Τι θα κάνουμε! Καρλ, γρήγορα! Η Μπέννη έχει πρόβλημα! Χρειάζεται τη βοήθεια του σούπερ φορτηγού! Σούπερ φορτηγό, η Μπέννη είναι εκεί πέρα. Μην ανησυχείς, Μπέννη. Το σούπερ φορτηγό ήρθε να βοηθήσει. Σούπερ φορτηγό, η Μπέννη έφερνε χριστουγεννιάτικα δώρα από τον Άγιο Βασίλη στο εστιατόριο της Κάρι. Αλλά έπεσαν από την καταπακτή της. Ναι, είναι τρομερό. Οι καλεσμένοι περιμένουν τα δώρα τους. Πρέπει να τα βρεις και να τα πας πίσω εγκαίρως για το πάρτι. Πήγαινε, σούπερ φορτηγό, μετατρέψου. Γεια σου, σούπερ φορτηγό. Το πάρτι θα αρχίσει σύντομα. Είσαι σίγουρος πως ήταν καλή ιδέα να μετατραπείς σε ένα σκουπιδιάρικο? Εάν το λες εσύ, νομίζω πως ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο θα ήταν καλύτερο. Εδώ είναι ένα δώρο. Ω ναι, πίσω σου. Γεια σου, σούπερ φορτηγό. Βάλε το δώρο μέσα στην καρότσα σου και πάμε. Πρέπει να βρεις και τα υπόλοιπα. Ναι! Μόνο ένα έμεινε να βρεις, σούπερ φορτηγό. Ας κοιτάξουμε στο πάρκο. Βλέπεις το τελευταίο δώρο, σούπερ φορτηγό? Είσαι σίγουρος πως δεν το βλέπεις? Κοίτα πίσω σου. Εκεί είναι, πάνω στο κλαδί. Αλλά πώς θα το πάρεις, σούπερ φορτηγό? Αυτό δεν θα δουλέψει, σούπερ φορτηγό. Όχι, αυτό δεν θα δουλέψει. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις το ST-3000 σου. Τέλεια ιδέα, σούπερ φορτηγό. Σούπερ φορτηγό, σταμάτα να χαζολογάς. Το πάρτι είναι έτοιμο να αρχίσει. Ας αρπάξουμε εκείνο το δώρο και ας πάμε. Τέλεια δουλειά. Τώρα πάμε στο πάρτι της Κάρι. Μην ανησυχείς, Κάρι. Το σούπερ φορτηγό θα έρθει σύντομα. Χω, χω, χω! Έρχεται το σούπερ φορτηγό με το δώρο. Όλοι ήταν καλοί αυτό το χρόνο. Όλοι παίρνουν ένα δώρο. Χαρούμενα Χριστούγεννα σε όλους. Γεια σου, Κάρι. Τι κάνεις?
Έφτιαξες ειδικά κουλουράκια για τη γιορτή της γυναίκας. Οχ, όχι. Τζέρι, έκλεψε τα κουλουράκια. Καλή ιδέα. Το σούπερ φορτηγό μπορεί να τον σταματήσει. Καρλ, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Ο Τζέρι έκλεψε τα κουλουράκια που έφτιαξε η Κάρι για τη γιορτή της γυναίκας. Πρέπει να τον σταματήσουμε. Ο Τζέρι κατευθύνθηκε προς το εργοτάξιο. Μία μετατροπή. Καλή ιδέα. Ο Τζέρι καλύτερα να προσέξει τώρα. Δεν μπορεί να τα βάλει με ένα περιφορικό φορτηγό. Ξεφεύγει! Ξέφυγε! Τι θα κάνεις? Ωραία! Τι χάλι! Αυτό θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο. Τα μωρά επιστρέφουν σπίτι από το σχολείο από αυτόν τον δρόμο. Σούπερ φορτηγό, καλύτερα να κάνεις κάτι. Το ST3000, τέλεια ιδέα. Αλλά τι μετατροπή. Την τηλεκινητική ακτίνα, ε. Σίγουρα μπορείς να μαζέψεις όλη την ακαταστασία από το έδαφος. Προσέξτε, μωρά. Έγινε ένα ατύχημα εδώ. Μην ανησυχείτε. Απλά κατευθυνθείτε προς το σπίτι, εντάξει. Σωστά. Τι θα κάνετε με όλη αυτή την ακαταστασία? Καλή ιδέα, Έντνα. Σούπερ φορτηγό, μπορείς να τα βάλεις στον εξκαφέα της Έντνα. Ξέρει πώς να τα ξεφορτωθεί σωστά. Όχι τόσο γρήγορα, κύριε. Δεν σε ξεχάσαμε εσένα. Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί έκλεψες τα κουλουράκια? Ήθελες να δώσεις στην Έντνα ένα δώρο για τη γιορτή της γυναίκας. Λοιπόν, αυτό είναι ευγενικό. Αλλά και πάλι δεν θα έπρεπε να κλέψεις. Έπρεπε να τα αγόραζες ή να έκανες κάτι άλλο. Τι μπορεί να κάνει ο Τζέρι για να πληρώσει για το έγκλημά του? Δουλεύεις εδώ τώρα, Τζέρι? Σωστά, σούπερ φορτηγό. Το έγκλημα ποτέ δεν πληρώνεται. Λοιπόν, απολαύστε τα milkshake σας, παιδιά. Γεια σας.